Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση και έχουμε τη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιό μας τον δάσκαλο κύριο Θανάση Σκορδαλό από την Κρήτη και τους δύο καλλιτέχνες που τον συνοδεύουν, τον κύριο Αποστολάκη Αντώνη και τον κύριο Νύχταρη Δημήτρη που παίζουν λαγούτο. Έχουμε επίσης την ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι την συνέντευξη αυτή την κατευθύνει, μάλλον τη συντονίζει, ο κύριος Θεοδόσης Βουβάκης, ο οποίος επιμελείται τους κρητικούς παλμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Δίνω λοιπόν το λόγο σε όλους, εφόσον καλωσορίσω πρώτα τους φίλους που είχαν σήμερα την ευχαρίστηση να μας πούν, να μας έρθουν εδώ στο στούντιο και να μας μιλήσουν για την κρητική παράδοση, καθώς και με τα όργανα που έχουν φέρει εδώ να παίξουν ζωντανή κρητική μουσική. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, γεια σας. Στην παρέα μας σήμερα, από ό,τι σας προανήγγειλε η ζωή, είναι ένας μεγάλος δάσκαλος της κρητικής λύρας και κατ' επέκταση της κρητικής μουσικής. Είναι ο κύριος Θανάσης Σκορδαλός που ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μας διασκεδάσει και να μας χαρίσει ανεπανάληπτες κρητικές κοντιλιές. Εξυπακούεται ότι η χαρά μας είναι μεγάλη και η ευγνωμοσύνη μας απέραντη για τη μεγάλη αυτή τιμή που μας έκανε ο κύριος Σκορδαλός να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να είναι κοντά μας έστω και για λίγες ημέρες. Κύριε Σκορδαλέ, καλώς ήρθατε και εσείς και οι συνεργάτες σας στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Νομίζω, κύριε Σκορδαλέ, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στη Θεσσαλονίκη. Αν θυμάμαι καλά, ήρθατε πριν από πολλά χρόνια και παίξατε σε ένα κρητικό κέντρο κοντά στην Οδό Αγίου Δημητρίου και πριν από 4-5 χρόνια ήρθατε πάλι για δεύτερη φορά σε ένα χορό των Κρητών φοιτητών. Ποιες ήταν και είναι οι εντυπώσεις σας από την πόλη της Θεσσαλονίκης? Πρώτον, καλώς σας βρήκα. Η χαρά μου είναι μεγάλη που ήρθα κοντά σας. Να δώσω τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο από τα χέρια μας για να σας φέρουμε νοερός στην αγαπημένη μας μεγαλώνησο Κρήτη. Οι εντυπώσεις μου είναι από τόσες φορές που έχω έρθει όλο και περισσότερες για την συμπρωτεύουσα της Ελλάδος, τη Θεσσαλονίκη, τον προμαχώνα του Βορρά και του Νότου. Χθες, κύριε Σκορδαλέ, είχαμε μια μικρή κουβέντα. Μου είπατε λίγα αλλά σπουδαία λόγια για μας εδώ τους κρητικούς που κατοικούμε στη Θεσσαλονίκη. Θα θέλατε να μας τα επαναλάβετε? Είναι μια κατεξουχήν θετικότητα για αυτή την ζωή που ζουν εκτός Κρήτης οι Κρήτες. Το σύνθημα είναι ένα. Οπουδήποτε απανταχού που μένουν Κρήτες, όπως και όλοι οι Έλληνες. Να διατηρούμε την παράδοση, να διατηρούμε τα ήθη και τα έθιμα και προπαντός να μην ξεχνούμε τον τόπο που γεννηθήκαμε. Ενωμένοι, αγαπημένοι και τότε μπορούμε να τα βάλουμε με οποιονδήποτε, είτε με τον καλό τρόπο, είτε με τον κακό. Μάλιστα. Μαζί, κύριε Σκορδαλέ, με εμάς εδώ τους μόνιμους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, έρχονται κάθε χειμώνα και οι Κρήτες φοιτητές που φοιτούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θα τους χαρακτήριζα σαν μια κυψέλη ζωντανή που συγχρόνως με τις σπουδές τους κάνουν έντονη την παρουσία τους στην πόλη μας, διατηρώντας και διαδίδοντας τα ήθη και έθιμα της Κρήτης με διάφορες εκδηλώσεις όπως και η σημερινή. Εσείς, κύριε Σκορδαλέ, που τους έχετε ζήσει από αρκετά κοντά, τι θα λέγατε για τους Κρήτες φοιτητές? Το πρώτιστον, αγαπητέ μου, είναι ένα πράγμα που με ευχαριστεί ιδιαίτερος, τόσο εμένα όσο και τους συνεργάτες μου, ότι αξιοπρεπέστατα ζουν με σεβασμό και αγάπη στην πόλη αυτή που λέγεται Θεσσαλονίκη. Και είναι μια καλή ένδειξη, γιατί όταν ένας άνθρωπος πηγαίνει σε ένα μέρος και προσέχει και σέβεται, τον σέβεται και το μέρος που πηγαίνουν. Και από ό,τι ακούω, όλη η Βόρεια Ελλάδα
με προμαχώνα, όπως είπα, τη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις πόλεις που βρίσκονται δικά μας συμβούλια και σωματεία και συλλόγοι, αγαπούν τους Κρήτες, γιατί φαίνεται ότι έχουν δώσει εκείνη το πρώτο παράδειγμα του σεβασμού. Ήρθε η ώρα, νομίζω, κύριε Σκορδαλέ, να ακούσουμε τον πρώτο σκοπό που θα ακούσουμε από τη λύρα σας και από τους συνεργάτες σας. Μέχρι όμως να ετοιμαστείτε εσείς, να κάνω εγώ ένα μικρό βιογραφικό σημείωμά σας. Λοιπόν, ο Θανάσης Σκορδαλός γεννήθηκε στο Σπύλι Ρεθύμνου και ο πατέρας του ήταν δικαστικός υπάλληλος. Τελείωσε το δημοτικό σχολείο και το ημιγυμνάσιο στην πατρίδα του, στο Σπύλι. Υπηρέτησε τετραετή θητεία στη χωροφυλακή και το 1947 διορίστηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Υπηρετεί την κριτική μουσική πάνω από 60 χρόνια και έγινε πασίγνωστος στο κριτικό μουσικό χώρο. Είναι αυτοδίδακτος και βοήθησε πολύ στη διάδοση της μουσικής παράδοσης της Κρήτης, της οποίας μάλιστα χαρακτηρίστηκε μεγάλος δάσκαλος. Είναι από τους λίγους λυράριδες που κατέχει χρυσό δίσκο. Οι διακρίσεις που κατέχει είναι πάρα πολλές. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι τιμήθηκε από το Δήμο Ηρακλείου, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, από την Αδερφότητα Κρητών Σικάγου και από τον Σύλλογο Κρητών Μήνος της Νέας Υόρκης. Επίσης, τον προσεχή Ιούλιο θα τιμηθεί από την Παγκρίτιο Αμερικής, που τελεί συνέδριο στην πόλη του Σικάγου. Να ακούσουμε, κύριε Θανάση, τον άνεμο πρώτα και μετά κάποιον άλλο σκοπό. Όπως θέλετε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Καινούριος άνεμος, αμάν ο άνεμος. Ένας καινούριος άνεμος φύσηξε στην καρδιά μου. Όπα, όπα, φύσηξε στην καρδιά μου. Γιατρεύει τι πληγές, αμάν τι πληγές. Και μου γιατρεύει τι πληγές, πάνιξε στην καρδιά μου. Να σε χαρώ, πάνιξε στην καρδιά μου. Να αλλάξουμε όμως λίγο το κλίμα και να σας ρωτήσουμε, κύριε Σκορδαλέ, για την κριτική λύρα και γενικά για την κριτική μουσική. Αλήθεια, κύριε Σκορδαλέ, πόσο δύσκολα ή πόσο εύκολα είναι κανείς να μάθει την κριτική λύρα?
Έχουμε δείγματα πολλά σε όλη την Ελλάδα ότι η δημοτική μουσική είναι πράξης. Έχουμε τόσους καλλιτέχνες και θα ξεκινήσω πρώτα από ένα υπηρώτη μεγάλο καλλιτέχνη, τον Τάσο Χαλκιά, που όταν έπαιζε το κλαρίνο του έκανε τους ανθρώπους να σηκώνται οι τρίχες της κεφαλής τους. Είμαι πολύ φίλοι τα χρόνια αυτά που γράφαμε δίσκους, διότι αγαπούσε τη μουσική μου, αλλά και εγώ ελάτρευα τη δική του μουσική. Αλλά πολλούς χαλκιάδες έχουμε, δεν είναι μόνο αυτός. Πολλούς καλλιτέχνες στη δημοτική μουσική. Αν τους ρωτήσουμε όλους θα πούν ότι είναι ένα έμφυτο της φύσεως. Δεν διδάσκεται η λύρα, αγαπητοί μου φίλοι. Ούτε διδάσκεται ούτε δέχεται νότες. Δεδομένου ότι οι νότες είναι μία γραμμή μουσικής που δεν μπορεί να την αλλάξεις, ότι είναι γραμμένο είναι για να παίξεις. Ενώ ο τρόπος ο δικό μας, με την πράξη βάζουμε ό,τι έχει το στήθος του ανθρώπου μέσα του να το δώσει από τα χέρια του είτε από τη φωνή του. Μάλιστα. Να ακούσουμε, κύριε Θανάση, ένα σκοπό μέχρι να πάει η ώρα 12 να μπουν οι ειδήσεις και μετά θα συνεχίσουμε. Να ακούσουμε ένα συρτό ή ό,τι θα θέλατε εσείς. Θα παίξουμε μερικές κοντιλιές ηρακτιώτιες. Όπως θέλετε. Να τιμήσουμε όλη την Κρήτη απ' άκρο εις άκρο. Ωραία. Χιλιάδες μάτια σε θωρούν, χιλιάδες μάτια σε θωρούν πάνω ρε ψιλορίτη. Έλα να την κοίτας περήφανα τη δοξασμένη Κρήτη. Ο Όλυμπος συνομιλεί, ο Όλυμπος συνομιλεί μαζί με ψιλορίτη. Έλα και στέλνει χαιρετισματά στη δοξασμένη Κρήτη. Μόνο εκείνος που αγαπά νιώθει την ευτυχία. Που του σκεπάζει το καημό της αγάπης του η λατρεία. Σ' αγάπησα και πίστεψα πως βρήκα τη χαρά μου. Μα μένα εμεγάλωσε ο πόνος στην καρδιά μου. Yeah.
αυτό το σημείο, φίλοι μου, θα αναγκαστούμε να διακόψουμε την συνέντευξη αυτή που δίνεται στο σταθμό Λόγου και Τέχνης FM 100,5 από τον κύριο Θανάση Σκορδαλό και τους συνεργάτες του και τον Θεοδόση Βουβάκη, για να ακούσουμε τις ειδήσεις των 12 από τα στούντιο του FM 100. Αμέσως μετά θα επανέλθουμε να ακούσουμε τη συνέχεια της συνέντευξης. Και είμαστε καθόλου έτοιμοι, φίλοι μου, ο κύριος Θανάσης Σκορδαλός με τη λύρα του και οι συνεργάτες του, ο κύριος Αποστολάκης Αντώνης και ο κύριος Νύχταρης Δημήτρης, στις θέσεις τους με τα λαούτα, και φυσικά ο συντονιστής της συνέντευξης αυτής, ο κύριος Θεοδόσης Βουβάκης, ο οποίος παίρνει το λόγο και πάλι. Να συνεχίσουμε, κύριε Σκορδαλέ, να μου λύσετε εμένα μία απορία που έχω. Πριν από 10 περίπου χρόνια βλέπουμε μία άνθηση στην Κρήτη όσον αφορά την εκμάθηση των κρητικών χωρών και των κρητικών οργάνων. Άνθηση που κράτησε για μερικά μόνο χρόνια και που έδωσε στην Κρήτη πολλές σχολές κρητικών παραδοσιακών χωρών, σχολές εκμάθησης των κρητικών μουσικών οργάνων και σχολές εκμάθησης του ριζίτικου τραγουδιού. Μετά όμως από μερικά χρόνια, όπως είπαμε και παραπάνω, αυτή η άνθηση μαράθηκε. Πώς εξηγείτε εσείς αυτό το φαινόμενο? Δεν υπάρχει μαρασμός, αγαπητέ μου φίλε. Υπάρχουν καιρικές συνθήκες. Τι εννοείτε δηλαδή? Που μία μουσική ίσως να χαμηλώνει και η άλλη να υψώνεται. Αλλά η παράδοση ποτέ δεν πέφτει. Πάλι ανθεί, αγαπητέ μου φίλε, η κρητική μουσική από άκρο σε άκρο της Κρήτης, εκτός της Κρήτης, στην Ελλάδα μας, αλλά και εκτός της Ελλάδος. Και σου γνωρίζω το εξής, ότι πέρυσι με κάλεσαν και πήγα στο Παρίσι Γάλλοι με το όνομά μου από Κρήτη και έπαιξα σε 6 πόλεις και θέλω να πιστέψετε ότι ετοίμησαν οι Γάλλοι με την παρουσία τους τις βραδιές αυτές. Όχι μόνο τις τίμησαν, αλλά τις κατεχειροκρότησαν επανειλημμένως, ώστε η μουσική μας, με λίγα λόγια, που εγώ έχω γυρίσει το μισό κόσμο χωρίς υπερβολή λόγω της εργασίας μας αυτής, αγάπησαν και αγαπούν την κρητική μουσική και σήμερα γνωρίζεται απανταχού. Μάλιστα. Παρόλο αυτό θα λέγαμε που είπατε προηγουμένως για την ότι ακόμα υπάρχει άνθηση της κρητικής λύρας και μουσικής στην Κρήτη, θα ήθελα να μου πείτε, αυτές τις σχολές εκμάθησης κρητικών χωρών και μουσικών οργάνων, ποια είναι η απόδοσή τους και ποια είναι ο σκοπός τους κάτω στην Κρήτη? Για τις σχολές χορού έχω να πω ένα εύγε σε όσους εκκίνησαν με προσπάθεια μεγάλη να βάλουν τα παιδιά μας σε ένα δρόμο σωστό, παραδοσιακό. Για την διδαχή που γίνεται με νότες στην κρητική μουσική, για μένα είναι απαράδεκτον, δεδομένου ότι, όπως είπα προηγουμένως, η λύρα δεν διδάσκεται και κάθε δημοτικό όργανο. Είναι το να το έχει ένα παιδί να μάθει. Και έχουμε ενδείξεις αυτή τη στιγμή ότι οι σχολές, λίγα είναι τα φαινόμενα από καλλιτεχνικής πλευράς, ενώ εκ της φύσεως έχουμε πολλά. Αυτή τη στιγμή παιδιά 16, 18, 20 ετών στην Κρήτη, χωρίς να πάνε σε σχολές, έχουν αναρριχηθεί μόνα τους και έχουν φέρει αποτέλεσμα. Αυτό τι λέει? Ότι η λύρα δεν διδάσκεται ούτε δείχνεται, όπως και το κλαρίνο, όπως και κάθε δημοτικό όργανο. Και έχω απόδειξη. Το 1953 συνεργαζόμουν με το κύριο ένα μουσικοχοροδιδάσκαλο Σακελαρίδης στο Λύκειο Ελλήνων Αθηνών, που συνεργάστηκα 9 χρόνια. Και του έθεκα το ερώτημα, τι θα λέγατε δάσκαλε να πάω στο Οδείο. Σηκώθηκε με οργία πάνω και μου λέει, τι δουλειά έχει ο Σκορδαλός στο Οδείο? Το Οδείο έχει δουλειά να πάει στο Σκορδαλό. Εγώ θορυβούμενος του θέτω το ερώτημα, γιατί δάσκαλε?
Πώς είναι δυνατόν να γραφούν τα εκατομμύρια αυτά κουφοπατήματα που έχεις στα χέρια σου, που παίζεις στον κάθε σκοπό να γραφτεί σε μουσική? Είναι δυνατόν? Ποτέ. Εσύ όμως, αν θα βάλεις νότες στο όργανό σου, θα είναι μετρημένες και δεν θα μπορείς να βγάλεις από μέσα σου εκείνο που έχεις, που σου δοκεί η φύση, να το μεταφέρεις στα δάχτυλά σου. Θα μου επιτρέψετε και εμένα να κάνω μια ερώτηση σε αυτό το σημείο. Κύριε Σκορδαλέ, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε, ότι πρέπει να το έχεις μέσα σου, να το έχεις ζήσει, για να μπορείς να το βγάλεις σε όργανο όλο αυτό το βίωμα. Όμως άνθρωποι νέοι που ζουν σε πόλεις που δεν έχουν καμία σχέση με την παράδοση, αλλά ταυτόχρονα την αγαπούν και θα ήθελαν να μάθουν κάποιο όργανα και να εκφράσουν αυτά που αγαπούν, χωρίς όμως να τα έχουν ζήσει κάποτε και χωρίς να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα δάσκαλο, να καθίσουν κοντά του και να μάθουν. Αυτοί οι άνθρωποι, κατά τη γνώμη σας, τι μπορούν να κάνουν? Είναι μία απάντηση σωστή, την οποία είμαι υποχρεωμένο να δώσω. Όταν εμείς μαθαίναμε λίρα, δεν υπήρχαν ούτε κασέτες, ούτε γραμμόφωνα. Είχαμε ένα καβουρντιστήρι, να το πω έτσι, με την κριτική διάλεκτο στον τόπο μας, στο χωριό μου, που πότε έπαιζε, πότε χαλούσε. Και μάθαμε λίρα. Ούτω πώς σήμερα έχουν οι σημερινοί φίλοι και Κρήτες και μη τις κασέτες, τους δίσκους και τόση ύλη ανεπανάληπτη, να καθίσουν να βάλουν τα αυτοί κάτω, και αν έχουν ταλέντο θα μάθουν. Αυτή είναι η απάντησή μου πάνω σε αυτό. Προσωπική δουλειά δηλαδή περισσότερο? Βεβαίως, εργασία, η λύρα και το κάθε όργανο και θέλει μεράκι. Προσπάθεια, μεράκι, εργασία και να το έχει ο άνθρωπος. Μάλιστα, να μάθει. Έχετε δίκιο. Συγγνώμη. Η απάντησή μου είναι σαφής, δεδομένου την έχω δώσει. Να ακούσουμε τώρα έναν σκοπό από τον κύριο Σκορδαλό. Νομίζω, κύριε Σκορδαλέ, ότι σε κάποια δισκογραφική σας δουλειά έχετε ένα αφιέρωμα στο σπίλι, στην πατρίδα σας. Να πούμε εμείς δύο λόγια για το σπίλι. Το σπίλι είναι μια κομμόπολη, πρωτεύουσα της επαρχίας Αγίου Βασιλείου του νομού Ρεθύμνης, με 1000 περίπου κατοίκους. Είναι η έδρα της Μητροπόλεως Λάμπης και Σφακίων και ο Μητροπολιτικός Ναός είναι αφιερωμένος στους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Το σπήλι είναι χτισμένο στις ρίζες ενός χαμηλόκορφου βουνού, αμφιθεατρικά, πάνω σε δύο αντικριστές λοφοπλαγιές. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του χωριού ήταν και παραμένει τα άφθονα τρεχούμενα νερά που του χαρίζουν πλούσια βλάστηση. Γι' αυτό ονομάζεται και Δροσόλουτρο. Να ακούσουμε κάτι για το σπήλι, κύριε Σκορδαλέ. Γλυκά που βγαίνει από το βουνό στο σπήλι το φεγγάρι και λαμπυρίζει τα νερά και τον εδίνει χάρη, διότι δεν είπες, αγαπητέ μου, ότι το σπήλι έχει 26 μεγάλες βρύσες με λιονταροκεφαλές που τρέχουν διαρκώς πολύ νερό, και το σπήλι έχει το χαρακτηριστικό αυτό. Πάει πολλής κόσμος, πολλής τουρισμός για να καμαρώσει αυτή τη φύση. Ίσως δεν το ήξερες, κύριε Βαβάκη. Ήξερα, γιατί δεν ήξερα τον αριθμό, γι' αυτό το απέφυγα. Λοιπόν, στο σπήλι είναι ένα νερό στην κεφαλοβρύση, που όποιος θα πει είναι αδύνατο σημάδι αν δεν τα αφήσει. Θα το φωνάξω, θα το πω, θα το φωνάξω, θα το πω. Θα το φωνάξω, θα το πω, πως είμαι από το σπήλι. Άντε σαμάν πω, είμαι από το σπήλι. Thank you.
κι ας πάνε να το γνωρίσουνε, γνωρίσουνε, κι ας πάνε να το γνωρίσουνε. Κι ας πάνε να το γνωρίσουνε, κοιλίας μου οι φίλοι. Άντε σαν μάντσι, λύρας μου οι φίλοι. Κύριε Σκουρδαλέ, αυτές τις μέρες έχουμε την επέτειο από το θάνατο του Κώστα Μουντάκη, τα 9 μήνα. Τι θα λέγατε για τον χαμό του μεγάλου αυτού κριτικού οργανοπαίχτη? Ό,τι και να πει ο κριτικός, ό,τι και να πει, και όλη η Ελλάδα και όσοι τον εγνώρισαν και εκτός της Ελλάδος και τον άκουσαν, είναι λίγο. Ο Κώστας ο Μουντάκης ήταν μία δύναμη, ήταν ένα ταλέντο εκ της φύσεως που υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει μέχρι να στέκεται η Κρήτη και να ζει, γιατί έδωσε πάρα πολλά. Από τον πρόωρα χαμένο μεγάλο λιγράρι της Κρήτης, τον Ανδρέα Ροδινό. Σε κάποιο μάλιστα κομμάτι ενός δίσκου αναφέρεστε ότι τον γνωρίσατε. Μπορείτε να μας πείτε 2-3 λόγια και για τον μεγάλο αυτό λιγράρι? Ο Ανδρέας Ροδινός και ο Γιάννης Μπαξεβάνης, γιατί αυτή ήταν ένα δίδυμο, που μαζί άρχισαν και στο δρόμο εχώρισαν λόγω του θανάτου του Ανδρέα Ροδινού. Ο Ροδινός ήταν μια γλυκύτητα λύρας που είναι ανεπανάληπτη. Δεν πρόλαβε δυστυχώς να μας αφήσει πολύ ύλη, αλλά με ένα-δυο δίσκους που έγραψε εφάνηκε η αξία του. Ήταν γλυκύτατος παίκτης, ένας θαυμάσιος κριτικός λιράρης, ο οποίος για τα χρόνια αυτά ήταν δύναμη για την Κρήτη. Αλλά έμεινε και θα υπάρχει, γιατί τον καλός, πάρα πολύ καλός. Να μου επιτρέψετε και εμένα να κάνω ένα μικρό βιογραφικό σημείωμα για τον Ανδρέα Ροδινό. Ο Ανδρέας Ροδινός γεννήθηκε το 1912 στο Ρέθυμνο. Άρχισε να παίζει λίρα από τα 14 του χρόνια και σε ηλικία 18 ετών ήταν πια ένας φτασμένος και τέλειος λιράρης. Όμως το 1933, σε ηλικία 21 χρονών, μια πλευρίτιδα τον καθήλωσε για 6 μήνες στο νοσοκομείο. Το Φεβρουάριο του 1934, σε ηλικία 22 χρονών, πέθανε έχοντας στην αγκαλιά του τις δύο λίρες του. Χαρακτηριστικό της τέχνης του ήταν το απλό, απαλό, πρωτότυπο και ωραίο παίξιμό του, καθώς και η σύνθεση ή η διασκευή κριτικών χορών. Να σας παρακαλέσω, κύριε Σκορδαλέ, να παίξετε ένα σκοπό του Ροδινού. Ευχαριστώ.
Κύριε Σκορδαλέ, είπα προηγουμένως ότι στην Κρήτη σας φωνάζουν μεγάλο δάσκαλο λόγω της μεγάλης προσφοράς σας στην κριτική μουσική. Διακρίνεστε για την αυθεντικότητα στην παραδοσιακή γραμμή, στην κριτική μουσική, αλλά και στην ότι έχετε πολλές εμπνεύσεις σε δημιουργία καινούριων σκοπών. Επίσης ξέρω ότι έχετε αφήσει πίσω σας αρκετούς μαθητές. Να σας ρωτήσω πρώτα-πρώτα αν υπάρχει ενδιαφέρον από νέους στην Κρήτη για να μάθουν την κριτική λύρα και αν ναι, αυτό το ενδιαφέρον από πού ξεκινά. Τι τους κάνει δηλαδή να έρχονται να μάθουν λύρα. Είναι ευχάριστο, αγαπητέ φίλε, το ότι υπάρχει ενδιαφέρον, και αυτό είναι πιο καλύτερο απ' όλα, το ότι υπάρχει ενδιαφέρον στη μουσική μας από πάρα πολλά παιδιά. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω ότι είναι 30-40 ζυγές, που τα λέμε εμείς στην Κρήτη, όργανα κριτικά με νέα παιδιά. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο, ίσως να είναι και παραπάνω. Το τι τους κάνει τα παιδιά αυτά, το έδειξαν ότι είναι ένα ταλέντο εκ της φύσεως, δεδομένου ότι πολλοί επάσχισαν να το μάθουν το όργανο αυτό, αλλά όταν δεν είναι στον άνθρωπο να γίνει ένα ζωγράφος καλός, δεν γίνεται όσο για προσπαθήσει. Το ίδιο και στο όργανο. Καταλάβατε. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά πιστεύουν στην αγάπη προς την κριτική μουσική και, ας το πούμε, το δεύτερο είναι το εμπορικό μέρος. Μάλιστα. Και κάτι άλλο. Σε όλους αυτούς που έμαθαν από εσάς λύρα και σε αυτούς που θα ήθελαν τώρα να μάθουν, τι θα τους συμβουλεύατε? Η συμβουλή μου είναι, αν δω ότι υπάρχει ταλέντο, να τους κάνω κάθε υπόδειξη καλή με θετικό αποτέλεσμα, αν μπορώ να τους βοηθήσω. Έχω πάρα πολύ δουλειά κάνει πάνω σε αυτά, δηλαδή υποδείξεις. Διότι είπαμε ότι η λύρα δεν διδάσκεται, ούτε δείχνεται. Δεδομένου, αν προσέξατε στα χέρια μου, θα δείτε τι κίνηση υπάρχει στα δάχτυλα, που δεν γράφονται αυτά τα πράγματα, ούτε και δείχνονται, γιατί είναι τόσα πολλά και είναι πολύ κουραστική εργασία. Και αν το έχει το παιδί, έχει καλός, αλλά αν δεν το έχει, η προσπάθεια πηγαίνει άδικη. Μάλιστα. Νομίζω, κύριε Σκορδαλέ, ότι έχω κι εγώ ένα χατήρι να ζητήσω ένα σκοπό. Θα ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι που το αγαπώ ιδιαίτερα, ένα παλιό τραγούδι, τον Ψαρά. Αν μπορείτε να το ακούσετε. Δεν θα ξοδέψουμε ούτε τη βενζίνα ούτε το πετρέλαιο να παίξουμε. Ένας ψαρά, ψαρά, ψαράς, γεροψαράς, γεροψαράς, ψαράς, γεροψαράς. Ένα ψαρά, γεροψαράς, με μας ένα ψαρεύω. Να σε χαρώ, με μάθε να ψαρεύω.
και μου πέει στα ρίχα, ρίχα, και μου πέει στα ρίχα νερά, ρίχα νερά, και μου πέει στα ρίχα νερά. Και μου πες τα ρηχά νερά, ψάρια να μη γυρεύω, να σε χαρώ, ψάρια να μη γυρεύω. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ο κύριος Θανάσης Κορδαλός και οι συνεργάτες του, οι κύριοι Αποστολάκης Αντώνης και Νύχταρης Δημήτρης, θα παίξουν σήμερα το βράδυ στη φοιτητική λέσχη της πόλης μας, προσκεκλημένη από την Ένωση Κριτών Φοιτητών Θεσσαλονίκης. Εγώ προβλέπω ότι θα γίνει ένα μεγάλο γλέντι που προηγούμενό του δεν θα έχει ξαναγίνει στην πόλη μας. Άλλωστε και η μόνη παρουσία του μεγάλου δασκάλου Θανάση Κορδαλού αποτελεί εγγύηση για γλέντι και ξεφάντωμα. Μήπως θα θέλατε, κύριε Σκορδαλέ, σε αυτό το σημείο να πείτε κάτι που δεν σας ρώτησα πριν κλείσουμε την παρουσίαση? Είναι μια ευχαρίστηση και εμένα και του συγκροτήματος μου για την τιμή την οποία μας έκαναν τα παιδιά που μοχθούν να γίνουν μία των ημερών επιστήμονες σε αυτό το μεγάλο πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Μια μεγάλη ευχαρίστηση για την τιμή που μας κάμανε, επαναλαμβάνω, και τους εύχομαι ολόψυχα από την καρδιά μέσα να κατορθώσουν εκείνο το οποίο έχουν βάλει μπροστά τους, αλλά με αποφασιστικότητα για να τιμήσουν τους εαυτούς τους, να τους ωφελήσουν, να πάρουν ένα δίπλωμα στο χέρι τους, αλλά να τιμήσουν και το μέρος που γεννήθηκαν και όλη την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα σήμερα θέλει να έχει πολλούς μορφωμένους ανθρώπους, αγαπητέ φίλε. Μάλιστα. Δυστυχώς ο χρόνος περνά δυσόπιτα και μας αναγκάζει και εμάς κάπου εδώ να τελειώσουμε την παρουσίαση των καλεσμένων μας. Να ευχαριστήσουμε πρώτα-πρώτα τον Σύλλογο Κριτών Φοιτητών Θεσσαλονίκης για τη βοήθεια που μας πρόσφερε ώστε να είναι σήμερα εδώ κοντά μας ο μεγάλος δάσκαλος Θανάσης Κορδαλός με τους συνεργάτες του, και να ευχαριστήσουμε προπαντός τον κύριο Σκορδαλό Θανάση και τους συνεργάτες του που είχαν την καλοσύνη να έρθουν εδώ στο στούντιο και να ομορφύνουν την παρέα μας. Εγώ να σας δώσω ραντεβού για σήμερα το βράδυ στη φοιτητική λέσχη, όπου εκεί θα χορτάσουμε μουσική πανδεσία από τη λύρα του Θανάση Κορδαλού. Θα χορτάσουμε τρόπος του λέγειν, γιατί η λύρα του Θανάση Κορδαλού δεν έχει χρονικά μουσικά σύνορα. Να πούμε επίσης ότι την προσεχή Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, ώρα 11:05 το πρωί, να μην ξεχάσετε να ακούσετε την γενέθλια εκπομπή των Κριτικών Παλμών στη Βόρεια Ελλάδα, με κριτικά τραγούδια που εσείς θα μας ζητήσετε και με πολλές εκπλήξεις. Την Τετάρτη επομένως, 13 Νοεμβρίου, ώρα 11:05 το πρωί, όλοι συντονιστείτε στα FM 100,5 για να ακούσετε από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης τη γενέθλια εκπομπή των Κριτικών Παλμών στη Βόρεια Ελλάδα. Να ευχαριστήσουμε και την Ζωή που ήταν στην κονσόλα και να ζητήσουμε σαν ένα τελευταίο κομμάτι από τον κύριο Σκορδαλό να μας παίξει ένα μαλεβιζιώτικο καστρινό χορό. Πριν ξεκινήσουν, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου, μια που γνωρίστηκα με τον κύριο Θανάση Κορδαλό και τους συνεργάτες τους, τον κύριο Αποστολάκη Αντώνη και τον κύριο Νύχταρη Δημήτρη. Να τους ευχαριστήσω όχι τόσο για την ευκαιρία που μας έδωσαν να ακούσουμε κριτική μουσική, όσο τον κύριο Σκορδαλό για τις ευείονες προβλέψεις που έκανε για το μέλλον τουλάχιστον της κριτικής μουσικής στον παραδοσιακό χώρο, από τον ίδιο που τον θεωρώ ένα ζωντανό κύτταρο του πυρήνα της παράδοσης αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ όλους σας που βρεθήκατε εδώ και εύχομαι και στους τρεις σας καλή παραμονή και καλό γλέντι απόψε. Και εμείς με τη σειρά μας, αγαπητοί μου φίλοι Ζωή, βλέπουμε ένα ταλέντο, βλέπω μια όμορφη ομιλία στο πρόσωπό σας και στο λέγη σας.
που μας κάνει εντύπωση, γιατί εμείς έχουμε ακούσει πολλές κοπέλες που μιλούν πάντοτε στα στούντια και διακρίνεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς για την προσπάθειά σας να κάνετε και να πείτε ό,τι μπορείτε για μας. Ευχαριστώ δε και τον αγαπητό φίλο κύριο Βουβάκη, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία να μας φέρει κοντά σας, και του εύχομαι καλή διαμονή με υγεία και εκείνου και της οικογένειας του στην μεγάλη Θεσσαλονίκη. Και εγώ ευχαριστώ με τη σειρά μου. Να ακούσουμε ένα καστρινό. Για το συγκρότημά μου, τους άριστους στο Λαγούτο, Αποστολάκη και Νύκταρη. Και μετά, φίλοι μου, από αυτή την ευχάριστη, την έξαφνη και ταυτόχρονα ανεπανάληπτη πνοή της κριτικής παράδοσης μέσα από την μουσική που γέμισε το μεσημέρι του Σαββάτου, να σας αποχαιρετήσω και εγώ, η Ζωή Αγαθοπούλου, η οποία έκλεψα λίγο από τον χρόνο του συνεργάτη μου, το κύριο Στέλιο Κούκου, που θα με ακολουθήσει αμέσως στο πρόγραμμα του Σαββάτου, και ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο Κυριακή στις 10 το πρωί. Ετοιμαστείτε για το Γλέντι και περιμένουμε αύριο, εφόσον ξυπνήσετε από το σημερινό Γλέντι, τα τηλεφωνήματά σας για τις επιθυμίες σας πάνω στα δημοτικά τραγούδια, που όπως ξέρετε είναι πολύ πλούσια η παράδοση δημοτική, και περιμένω και αύριο πολλές και πλούσιες επιλογές. Γεια σας.